Εμπορευματοποίηση στον πολιτισμό. Κέρδος. Εκμετάλλευση. Εμπορευματοποίηση στον πολιτισμό. Οικονομική καταναγκασμή. Άσκηση με τη σφάλεια. Εμπορευματοποίηση κρατικών υπηρεσιών υγείας. Ανταγωνισμό. Λογική κόστος ωφέλους. Συνολική καταναγκασμή. Ενώνουμε τις φωνές μας για τις δραματικές αιτίες συνολικής βίας κατά των γυναικών. Πραγματοποιήσαμε σήμερα η Φοιτητική Σύλλογη Θεσσαλονίκης ένα συμβολικό δρόμενο με τίτλο «Σπάμε τη σιωπή για τις πραγματικές αιτίες της πολύμορφης βίας κατά των γυναικών». Είναι μια πρωτοβουλία που πρώτα και κύριας θέλουμε να στείλει μήνυμα αλληλεγγύης σε κάθε συνάδελφο που έχει βρεθεί σε αντίστοιχη θέση, σε κάθε γυναίκα που μπορεί να βρίσκεται σε αντίστοιχη κατάσταση. Από εκεί και πέρα στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα ότι η καταδίκη, η αυτονόητη καταδίκη των περιστατικών όλων αυτών που έχουν λάβει τώρα και το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες είναι αυτονόητη, αλλά δεν φτάνει. Χρειάζεται να συνδεθεί με τα απαραίτητα μέτρα στήριξης από πλευράς του κράτους για να δημιουργηθούν οι αντίστοιχες δομές εντός του Πανεπιστημίου με πραγματική στήριξη από επιστημονικό προσωπικό, από κοινωνικούς λειτουργούς, από ψυχολόγους, από όλους αυτούς τελικά που μπορούν να στηρίξουν όλες αυτές τις γυναίκες, παράλληλα με την πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης, με ημερίδες, με συζητήσεις, με ενημερωτικές δράσεις μέσα στο Πανεπιστήμιο, χωρίς καμία εμπλοκή μη κυβερνητικών οργανώσεων, αποκλειστικά στην ευθύνη του κράτους. Οι φοιτητικοί σύλλογοι πραγματικά στέλνουμε μήνυμα αλληλεγγύης, καταδίκης και δυνάμωμα του αγώνα για να αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι αιτίες που δημιουργούν τελικά την ανισότιμη θέση της γυναίκας στη σημερινή κοινωνία μέσα και έξω από το πανεπιστήμιο. Μας φαίνεται τουλάχιστον προκλητικό η σημερινή κυβέρνηση με 10 μήνες κλειστά πανεπιστήμια και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά μέσα στα πανεπιστήμια μας να επιλέγει να δώσει 30 εκατομμύρια ευρώ για πανεπιστημιακή αστυνομία, για κάμερες, για κάρτες εισόδου στις σχολές, αντί να στηρίξει αυτά τα προγράμματα που υπάρχουν, τις ανάγκες συνολικά των φοιτητών για ασφαλή επιστροφή στα έδρανα. Δυναμώνουμε τον αγώνα μας, προχωράμε σε επόμενες πρωτοβουλίες, σπάμε τη σιωπή για τις πραγματικές αιτίες της βίας κατά των γυναικών.